χωρίς κόφτες. Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κουτροκόη, αυτή είναι η οπτικοποίηση αυτού που είπε ο Υπουργός στην εκπομπή σας πρόσφατα. Όπου στην ουσία είπε ότι δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση απολύσεων. Χθες, μάλιστα. Ακριβώς, χθες ακριβώς, και ήταν τότε πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Το έλεγε ο νόμος που την Κυριακή ψηφίστηκε, ο 4690, ναι, ότι πλέον η προστασία από τις απολύσεις δεν αφορά όλους τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που θα μπουν στο πρόγραμμα συνεργασία, ναι, αλλά μόνο τους εργαζομένους που θα είναι με μειωμένο ωράριο. Ναι. Άρα οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα επιλέξει ο εργοδότης να τους βάλει σε μειωμένο ωράριο, ναι, θα μπορεί να τους απολύσει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Δεν θα υπάρχει απαγόρευση απολύσεων. Επίσης και οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπουν σε μειωμένο ωράριο μετά τις 15 Οκτωβρίου που λύγει η προστασία λόγω τερματισμού του προγράμματος συνεργασία, είναι θα μπορούν και αυτοί να είναι απολυθούν. Το τρίτο παραλληλόγραμμα αυτό που λέτε. Ακριβώς. Επιχειρήσεις με μείωση τζίρου 20%, ελεύθερες οι απολύσεις στους εργαζομένους με μειωμένο ωράριο μετά τις 15 Οκτωβρίου. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Συγγνώμη κύριε Τσακαλά, ναι, μπορεί πείτε, να μου έχει διαφύγει. Η επιχείρηση αποφασίζει εκείνη ποιον θα βάλει σε μειωμένο ωράριο ή είναι σε συνεργασία με τον εργαζόμενο για να προφυλάξει το ζήτημα της απόλυσης. Θέλω να πω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι μονομερές δικαίωμα του εργοδότη. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να εντάξει έως και το 100% της επιχείρησης σε μειωμένο ωράριο, αλλά μπορεί να εντάξει για παράδειγμα το 80% και το άλλο 20% να προβεί σε απόλυση. Μάλιστα. Άρα στην ουσία έχουμε τρεις ταχύτητες. Ναι. Τους εργαζομένους οι οποίοι θα απολυθούν χωρίς προστασία, τους εργαζομένους οι οποίοι θα πάνε σε μειωμένο ωράριο, άρα θα έχουν μείωση 20% στις αποδοχές τους, γιατί θα πληρώνει 5% του ωραρίου ο εργοδότης και το άλλο 60% του άλλου μισού, άρα 30% το κράτος. Συν τους εργαζομένους οι οποίοι θα επιστρέψουν, δεν θα απολυθούν και θα είναι με πλήρες ωράριο. Αλλά δεν δεσμεύεται η επιχείρηση να έχει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων με πλήρες ωράριο. Τυπικά μια επιχείρηση, αν έχει 10 εργαζομένους, μπορεί να βάλει τους 7, για παράδειγμα, σε σύστημα μειωμένου ωραρίου, ναι, και τους 3 να τους απολύσει. Μάλιστα. Τώρα, άρα δεν είναι η προστασία την οποία είχαμε καταλάβει με τις δηλώσεις του Οικονομικού Επιτελείου πριν 10 μέρες. Ναι, ναι, και βέβαια είναι και μικρότερη προστασία από εκείνη που πράγματι είχαμε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. Λοιπόν. Όπου εκεί πράγματι, όπου υπήρχε αναστολή συμβάσεων εργασίας, δεν μπορούσε να υπάρξει απόλυση. Και η τελευταία κατηγορία στον Τένεκα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που θα είναι σε αναστολή συμβάσεων, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός και μεταφορές, όπου εκεί δεν μπορούν να απολύσουν εργαζομένους που είναι σε αναστολή και έχουν και 30 μέρες υποχρέωση να διατηρήσουν θέσεις εργασίας μετά την επιστροφή των εργαζομένων. Μετά και εκείνοι μπορούν να απολύσουν. Να σας έχουμε αύριο κοντά μας, σας παρακαλούμε πολύ, να τα δούμε όποτε πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ.